Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Είναι το καινούριο επεισόδιο τη σειρά σε ανίποτη Ιστορία τη Ανθρωπότητα. Ουσιαστικά είναι το Διαβαίνοντα την Ευρωπαία Τραπότητα 2021, επεισόδιο 6, η ανίποτη Ιστορία τη ανθρωπότητας, επεισόδιο 5, Μυστικέ Εταιρείε, δεύτερο μέρο. Πολύ αριθμη μπερδεύουμε ένα. θα μπαίνετε στο playlist που έχω διαμορφώσει στο κανάλι μου για την ανίποτη Ιστορία τη ανθρωπότητας και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο όπου θα μιλήσουμε για τι μυστικέ οργανώσει που είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο μέρο με τι λεγόμενε αριστοκρατικέ οργανώσει. Στο σημερινό μέρο θα μπούμε λίγο πιο βαθιά και θα μιλήσουμε για τι μυστικιστικέ και τι αποκρυφιστικέ οργανώσει που υπάρχουν στο πλανήτη μα και που είναι εργαλεία είτε τη μαύρη είτε τη λευκής αδελφότητα. Επειδή είδα πληθώρα σχολείων στην προηγούμενη εκπομπή και ανθρώπου οι οποίοι είναι ανυπόμονοι, αφήστε να τελειώσει αυτή η αφήγηση και αν τυχόν ξεχάσουμε κάποια από τι εταιρείε, οργανώσει, τάγματα και οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε. Και επίση να σα πω ότι δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στον τεκτονισμό. Σήμερα, επειδή θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που έχουν σχέση με παρεμφερή τάγματα, δόγματα, σέχτε, αιρέσει του τεκτονισμού, θα κάνουμε κάποιε αναφορέ κυρίω για τι διασυνδέσει. Θέλω να σας πω ότι όπως καταλαβαίνετε και κάθε δημιουργός έχει τη δικιά του άποψη και κοσμοθεωρία και κάποια πράγματα τα ξέρει ή τα έχει ερευνήσει και τα λέει όπως εκείνος πιστεύει. Ούτε παρεμβατικό είναι ο λόγο σα, απλώ ερω... ερωτήσει κάνετε και μπορώ να τι απαντήσω. Ούτε ε, ισχύουν ε, ε, τα σχόλια του στυλ, δεν ξέρει εσύ, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Αν ξέρετε εσεί, θα είναι μεγάλη μου χαρά να σα δω σε μια προσεχή εκπομπή, να βγείτε μπροστά στον κόσμο και να αντιμετωπίσετε όλε αυτέ τι αντιδράσει που τι βλέπετε στο chat. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να κλείσω το chat. Δεν το κλείνω γιατί πολύ απλά, παρόλο που εσεί δεν το πιστεύετε, είμαι πολύ δημοκράτη. Απλώ θα θέλω να υπάρχει ευγένεια και σεβασμό. Αυτά μόνο. Και επίση να σα πω πολύ απλά ότι τα τρόλ και τα πιόνια πάντοτε θα υπάρχουν στο παιχνίδι. Οπότε, σαν καλοί παίχτε που είμαστε και στο σκάκι και στο τάβλο, είτε θα κάνουμε καπάκομα, είτε θα κάνουμε τσεκ και ρουά ματ για να πάρουμε το πιόνι. Στο θέμα μας τώρα. Στις μυστικιστικές και στις αποκρεφιστικές οργανώσεις θα δούμε μία διάδα, η οποία διάδα αυτή λέγεται Ροδόσταυρη και Ροδοσταυρική Εταιρεία. Έχουμε κάνει μια αναφορά στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν αναφερθήκαμε στο αόρατο και κολέγιο, αυτό που ουσιαστικά είναι το υπέρτατο κολέγιο του Ροδοσταυρισμού, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τους Ροδόσταυρους. Οι Ροδόσταυροι είναι ένα κίνημα που ανήκει στον αρχαίο μυστικιστισμό. Έχει ουσιαστικά περιεχόμενα τα οποία ερίζουν από τάγματα που έχουν σχέση με Ινδουιστικές παραδόσεις, Αιγυπτιακές παραδόσεις, Αρχαία Ελλάδα, πάρα πολύ λένε ότι οι Ροδόσαυροι γύρουν την γέννησή τους και από την Αρχαία Ελλάδα, από τον Πλατωνισμό και τον Νέο Πλατωνισμό από Πυθαγόριους, από Αιγύπτιους, Ευμολυπίδες, Βραχμάνοι κτλ. κτλ. Θα τα δούμε. Λοιπόν, είναι ένα κίνημα το οποίο ουσιαστικά αναπτύχθηκε σε μια πλατφόρμα, η οποία αυτή πλατφόρμα λέγεται πλατφόρμα εσωτερικής φιλοσοφικής αναζήτησης. Και ξεκίνησε με τον γνωστικισμό και τον ερμητισμό. Είναι κομμάτι ειδικότερα για τον Ερμήτο Τρισμέγιστο, το οποίο είναι ένα κομμάτι και ένα άνθρωπο ο οποίο Υπήρξε, δεν υπήρξε, θα το δούμε στην εκπομπή που θα κάνουμε για τον Ερμή, το Τρισμέγιστο και τα λεγόμενα σμαραγδένια, πίνακε και χάλκινα βιβλία κτλ. Τα, λοιπά, τα οποία είχαν μπλέξει παλιότερα πολλοί ερευνητέ και είχαν πει απόψει που του είχαν έρθει λανθασμένα. Θα ακούσετε και τη δικιά μου την άποψη και θα κρίνετε εσεί καλύτερα. Ε, και με τον Ερμή, τον Ερμή, το Τρισμέγιστο είναι η διδασκαλία η οποία αποτελεί την ανεξάρτητη δυτική εσωτερική παράδοση έχει αξίες, έχει γνώσεις και έχει ιδανικά με τα οποία προσδοκά να ανοίξει ένα δρόμο για τη λεγόμενη μυητική πραγμάτωση. Μέσω της μύησης να φτάσεις στο υπέρτατο. Ο εσύ για τις βασικές αρχές στους ελευθεροτέκτονες. Έχουν ξεκινήσει πιο πριν. Αυτό το μυητικό, ότι δύο πρέπει να γκρίνουν τον τρίτο και μετά τρει τον τέταρτο και οτιδήποτε άλλο, όχι ότι πάει πυραμιδωτά και ότι ανεβαίνει επί εισαξίων ε, εισαξιος, μεταξύ εισάξεων και αν επειδή προσδοκά την ανύψωση και την πραγμάτωση, είναι θέματα τα οποία προέρχονται από το ροδοσταυρισμό και έχουν μεταφερθεί στον ελεύθερο τεχτονισμό. Υπάρχουν μυσταγωγικοί χαρακτήρες και σήμερα, παρόλο που είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μορφή φιλοσοφίας, αποτελεί το λεγόμενο παραδοσιακό ρόδοσταυρικό τάγμα ή παραδοσιακό τεκτονισμό, α το πούμε έτσι, δεν μιλάμε για τεκτονία, μιλάμε για του Ροδοσταύρου οι οποίοι σιγά σιγά πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο βιολογικά και πάρα πολλοί λίγοι διατηρούν τι βασικέ αρχέ τη λεγόμενη μυσταγωγική παράδοση. Στόχο του Ροδοσταυρισμού, όπω και σε όλα τα μυστικιστικά και τα αποκρυφιστικά τάγματα και οργανώσει, είναι η λεγόμενη περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από την ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Σκοπό είναι να δώσει στο κάθε άνθρωπο την αρμονία, ούτω ώστε με τι λεγόμενε κοσμικέ δυνάμει να επιτύχει υγεία, ευτυχία και γαλήνη. Παρόλο που αυτά μοιάζουν πάρα πολύ ωραία και θα γυρίσει κάποιο και θα πει: Γιατί είναι Χριστό να μην πω εγώ σε αυτά τα πράγματα, και να σα πω πολύ απλά ότι εγώ είμαι κάθετα αντίθετο σε οποιαδήποτε μυστικιστική οργάνωση, όπου και αν προέρχεται. Θεωρώ ότι ο απευθεία λόγο είναι ότι καλύτερο. προσωπική μου άποψη είναι, θα σα πω πολύ απλά ότι υπάρχει ένα Σμάρι, ένα συνοφίλευμα από διάφορες εταιρείε, όπως η Εταιρεία των Αγνώστων Φιλοσόφων, η εταιρεία που λέγεται Εκλεκτή Κοέν του Μαρτίνε Δε οι οποίοι είναι γνωστοί μαρτινιστέ και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αποκρυφιστικό και πολύ υποκριφιστικό. Ποχθόνιο και πολύ κακό Κάποιοι θα μου πούνε γιατί τα λες αυτά τα πράγματα, δεν ξέρεις τις παραδόσεις και τις διδαχές, γιατί προέρχεται από έναν που, άνθρωπο, θα το πούμε λίγο παρακάτω, τον ε, Μαρτίνες Μαρτίνες ο οποίος ουσιαστικά φέρνει το ρατσισμό, φέρνει τη λεγόμενη αρία φυλή, στα πρότυπα τη οποία αυτή τη παράδοση και του ροδοσταυρισμού διδάχθηκε Μέσω μια άλλη εταιρεία που θα δούμε παρακάτω, τη εταιρεία τη Θούλη, ο Αδόρφο Χίτλερ και μεγαλούργησε εντό εισαγωγικών, φαίνοντα τον φασισμό με τα εκατομμύρια νεκρού ανά τον κόσμο με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, υπάρχουν έτσι συνοπτικά ο Τεχτονισμό και ο Μαρτινισμό, οι οποίε αυτέ οι οργανώσει διατηρούν τι ροδοσταυρικέ δοξασίε. Ε, Αυτά τα τάγματα φέρνουν το τίτλο του ρόσε και Κρόεξ, δηλαδή του κόκκινου σταυρού και εμφανίστηκαν περίπου το 14ο αιώνα ως κληρονόμοι σύμφωνα με τον Μάιερ, έναν ε, αλχημιστή, κολεγίων, πυθαγορείων, Αιγυπτίων, Ινδουιστών, Βραχμάνων, Μάγων, Γυμνοσοφιστών και άλλα και άλλα. Μάλιστα, παρακλάδι του Ρόδου Σταυρισμού, κάποια στιγμή στη Φλωρεντία, Υπήρξε ένα τάγμα των μάγων το οποίο είχε αποσχιστεί από τους Ροδόσταυρου κατά το 15ο αιώνα. Σύμφωνα με τον ε, Μπασελέ, οι Γάλλοι Ναίτες που κατέφυγαν διωκόμενοι ε, στην Αγγλία όταν επέστρεψαν μέσω τη νήσο Μούλ που κάποιοι την ξέρετε από τα Ουίσκιτ, ίδρυσαν στις 3 Δεκεμβρίου του 1316, που είναι μια Ροδοσταυρική ημέρα, το τάγμα των πρεσβύτερων αδερφών του Ροδόσταυρου ή Φαρκ Σέ. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτοί εγείρουν ότι παίρνουν από την αρχαία ελληνική παράδοση, κάποιοι λένε ότι πάνε προ τα πίσω. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το τάγμα των αδελφών τη Ανατολή, που υπήρξε μυητικό τάγμα και ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1990 κάτω από την αιγίδα του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού. Από το τάγμα αυτό προήλθε και μια αδελφότητα, η λεγόμενη αδελφότητα των αγνώστων, το τάγμα των αγνώστων φιλοσόφων, και στη γενεολογία αυτού του τάγματο έχουν περιέλθει ο Ερίκο Ιθώνο, ο Κοσμοπολίτη, ο Δούκα Σαξόνιο Κομλινό και ο Ιάκοβο. Μπαϊμέ. Μάλιστα, σε αυτήν την αδελφότητα μοιήθηκε ο Λουί Κλοντ Κλου... Κλου... Ντεσέντ Μαρτίν, εξού και μαρτινισμό. Ε, η δημόσια εμφάνιση των πρώτων Ροδόσταυρων συνέβη, όπω είχαμε πει και στο πρωτογούμενο επεισόδιο, το 1614 με το φάμα Φρατερνάλιντ, ε, το βιβλίο το οποίο μέσα αυτού, μια άγνωστη μέχρι τότε αδελφότητα, η αδελφότητα του Ρόδου και του Σταυρού, βγαίνει στην επιφάνεια και ουσιαστικά γράφεται ένα μανιφέστο το οποίο λέγεται Confessio Fraternalis RNC, η ομολογία τη αδελφότητα των Ροδόσταυρων. Ε, έχουν γίνει πάρα πολλά και ουσιαστικά αργότερα ιδρύθηκε όπω είπαμε το Αόρατο Κολέγιο που είναι μέσα από του Ροδόσταυρου. Ε, τέθηκε από την αιγύδα του Ιάκωβου του πρώτου τη Αγγλία αυτό το, το τάγμα και είναι η λεγόμενη βασιλική εταιρεία του Λονδίνου, η οποία η βασιλική εταιρεία αυτή έχει φτάσει σε κάποιο σημείο να έχει τι μισέ Ινδίε υπό την κατοχή τη και όχι από τι Αγγλίε, από την κατοχή τη βασιλική εταιρεία του Λονδίνου. Τέθηκε, όπω είπαμε, υπό την αιγίδα του Ιακώβου του Πρώτου και αποτελούσε τον πρώτο οίκο ελεύθερη επιστήμη. Και ουσιαστικά ε, είχε ω πρώτο πρόεδρο τον Ρόμπερτ Μορέι, έναν τέκτονα και αλχημιστή, και μετά τον Ισαάκ Νεύτων. Αυτό σήμερα εντάσσεται ο ροδοσαυρισμός στους υψηλούς βαθμούς του μαρτινισμού καθώς και του παραδοσιακού τεκτονισμού. Αν υπάρχουν ροδόσταυροι, βεβαίω και υπάρχουν ροδόσταυροι. Αν υπάρχουν στην Ελλάδα ροδόσταυροι, βεβαίω υπάρχουν και στην Ελλάδα ροδόσταυροι. Και μαρτινιστέ υπάρχουν στην Ελλάδα. Ε, Πώ του θεωρεί, Ποιο σκληρού από του τέκτονε. Και ήδη έχουν μια υπεροπτική άποψη ότι οι τέκτονες είναι πανηγυράκι και αυτοί έχουν μια πιο ερμητική και μια πιο μυητική διάσταση. Και σκοπός τους, αυτοί λένε ότι είναι η ελευθερία, σκοπός τους είναι ουσιαστικά η καταδυνάφιστευση του πνευματικού κόσμου και η καταγεωριοποίηση των ανθρώπων ανάλογα με την καταγωγή τους, εξού και τα κατάλοιπα, τα οποία θα τα δούμε σε άλλη εταιρεία σύντομα, ε, του ρατσισμού και της υλοποίηση τη λεγόμενη άρια φύλη, αν υπάρχουν ροδόσταυροι στον κόσμο, βεβαίω και με πρόσφατο ε, δημιούργημά ε, του, τι λεγόμενε στήλε του χάου, οι οποίε ουσιαστικά πάνω στην γωνία έχουν ένα αρσέ, και αυτό που είπατε, τι έφτιαξε είχε το ψευδόνιμο R-C Red Cross, ροδόσταυρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το κομμάτι αυτό είναι αυτό που λέμε μαρτινιστικό τάγμα. Εδώ να σας πω ότι θα το πούμε κάποια στιγμή και στο τεκτονισμό, στην συγκρότηση των βρούν συμμετείχαν και πάρα πολλά τάγματα από διαφορετικά μέρη, μυστικιστικά, ένα εκ των οποίων είναι ο αρχαίος και αρχαίγωνος ανατολικός τύπος του Μισράμ και του Μέφης, που ουσιαστικά θεωρείται υψηλό επίπεδο τεκτονισμού μαγικής κατάστασης. Αλλά κάτι είναι... αυτό είναι κάτι που θα το πούμε πιο μετά. Στο ερώτημα μέχρι στιγμή μας μιλάς 12 λεπτά. Γιατί τα θεωρείς ότι είναι μυστικιστικά και είναι όργανα και εργαλεία. Γιατί πολύ απλά και το εκτονισμό όπω όπως είπαμε και η Λουμινάτη αλλά και η Ροδόσταυρη είναι όργανα της Λευκής και της Μαύρης Αδελφότητας έχοντα δημιουργήσει πάρα πολλές καταστροφές και πάρα πολλές δωροπλοκίες στον κόσμο οι οποίες δεν είναι καλές. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μαρτινιστικό τάγμα. Είναι, όπως είπαμε, η μυστηριώδης διδάσκαλη του παρελθόντος, η οποία είναι οι φύλακες της γνώσης. Μην παρεξηγηθεί, γιατί πολλές φορές λέω αυτή την έκφραση. Δεν σημαίνει ότι επειδή χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις, παίρνουμε την τι λέξει που χρησιμοποιούνται από κάποια τάγματα, άρα ουσιαστικά σα πετάω και άρα είμαι μαρτινιστής και τέτοια πράγματα, εγώ θεωρώ ότι είμαι φύλακα τη γνώση, όσο έπαρση και αν υπάρχει, όσο και εγωιστικό και αν ακούγεται, όπω και όσοι ερευνητέ ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και νομίζω πολύ απλά ότι πρέπει αυτά να τα λέμε στον κόσμο για να γίνουν κοινωνία περισσότερο. Τώρα από εκεί πέρα το πώ θα το χρησιμοποιήσετε εσεί είναι άλλο πράγμα. Εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά που λέω, δεν είμαι υπεύθυνο για αυτά που καταλαβαίνετε. Το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να πούμε κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποιοι. Ε, διδάσκαλοι, ένας από τους οποίους είναι ο Λουίς Κλεόντ Σεντ Μαρτίν, ο οποίος αυτός ουσιαστικά εμπνεύστηκε το δικό του σύστημα της μίας και μοναδικής μύησης, μέσω της οποίας ο άνθρωπος αποκαθιστά σταδιακά τις, ε, τις με τις οποίες θα του επιτρέψουν να αποκατασταθεί στο βασίλειο που κατέχεται και από το οποίο εξέπεσε. Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Κατήχε ένα βασίλειο και εξέπεσε. Οι δάσκαλοι, μάλλον οι διάβολοι που είναι εκπεσόντε άγγελοι, θεωρητικά βάσει αυτή τη αρχή θα πρέπει μέσω του μαρτυρισμού να επανέλθουν πάλι στο παράδεισο. Λοιπόν, όπω λέει και στο κατάστοιχό του, σκοπό του μαρτυριστικού τάγματο δεν είναι να εγκαθιδρύσει δογματικού διδασκάλου, αλλά να συναθρήσει ταπεινού μελετητέ αφιερωμένου στην αδελφότητα τη αιώνια αλήθεια. Και μάλιστα χρησιμοποιείται κάτι το οποίο θα το δούμε και μετά στην Θεοσοφία, ότι υπεράλλων όλων υπερτερά η αλήθεια. Τώρα, ποιοι είναι, πού κρύβονται, τι κάνουν τα λοιπά. Πραγματικά, ο μαρτυνιστικός ας το πούμε έτσι, τρόπος ζωής, είναι ένα κρυφό σημείο και θέλω να σας πω πολύ απλά ότι υπάρχουν πολύ και καλυμμένοι ε, ερευνητές και δάσκαλοι και οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι, στην πραγματικότητα, είναι μαρτυνιστές. Πετάνε κάποια χαζόλογα πάρα πολλοί από αυτούς που είναι ενεργοί μαρτινιστές, αυτοί και αν πρέπει να κατηγορηθούν για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Δυστυχώς στο χώρο μας υπάρχουν πάρα πολλοί φεδροί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό, επειδή ισχύει το, το τρίπτυχο έναν άνθρωπο και ειδικότερα ερευνητή, αν προσπαθήσεις να τον διαβάλεις, του λες ψέματα ότι κάνει το ένα κάνει το άλλο ότι ξέρω εγώ για έναν άντρα τι ας πούμε είναι αμέσως τρόπο ε, τρόπος ε, διαβολής ας το πούμε έτσι να το διαβάλει είναι να πεις ότι ξέρω εγώ ότι έχει αντίθετες σεξουαλικές απόψεις σε σχέση με την καθημερινότητα τέτοια πράγματα ή ότι ξέρω εγώ πηγαίνει με πάρα πολλές ότι είναι ελαφρών ας πούμε ηθών αντίστοιχα ε, πάρα πολλά τέτοια πράγματα έχουν υποθεί για πάρα πολλούς ερευνητές και πάρα πολλοί ερευνητέ οι οποίοι ήταν σιγανά παπαδάκια, ε, ποταμάκια και τώρα μας έχουν αποχαιρετήσει από τα εγκόσμια ήταν αυτό που λέμε μπήκτες. Ναι, όταν οι λευκοί και οι μαύροι Φώτα δημιουργούν αυτές τις οργανώσεις και τα τάγματα προφανώς βάζουν, μην ακούστε άσχημη μια λέξη, μέσα ε, φάινα μυαλά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικά αυτά τα μυαλά. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή η έννοια του δάσκαλου, του διδάσκαλου, του καθηγητή και τέτοια πράγματα, Ειδικότερα και εγώ τσαντίζομαι όταν κάποιο μου απευθύνεται με αυτό το πράγμα, παρόλα τα πτυχία που έχω τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο είναι μακριά από μένα. Και με φέρνει κάθετα αντίθετο. Οι μαρτινιστέ για μένα είναι χειρότεροι και από του φασίστε. Ο φασισμό έχει πάρει πολλέ αρχέ από τον μαρτινισμό και είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατάλοιπα τη ιερά εξέταση του μεσαίωνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο τάγμα αυτό το τάγμα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι το τάγμα του χρυσού και του ρόδινου σταυρού. Αυτό είναι μια υποδιέρεση, ας το πούμε έτσι, του ρόδο σταυρισμού. Υπάρχει και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, μάλιστα βγάζουν μέχρι και περιοδικό, αυτό το πράγμα και ουσιαστικά αυτό το πραγματάκι υπάρχει και ένα βιβλίο μάλλον ένα περιοδικό δεν ξέρω αν συνεχίζεται ακόμα το οποίο λέγεται η Πατία στο οποίο μέσα γίνεται μια αναφορά για το ροδοσταυρικό τεκτονισμό και εκεί μέσα εμφανίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα η έννοια αυτού του λεγόμενου τάγματος του Χρυσού και του Ρόδινου Σταυρού που ουσιαστικά μέσα από ένα άρθρο το οποίο το υπογράφει κάποιος κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Ε, γίνεται αναφορά σε αυτό το τάγμα το οποίο μοιάζει να είναι αποκρυφιστικό και πιο υψηλό σε σχέση και με το αόρατο ε, κολέγιο που είχαμε δει στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχουν τυπικά, τυπικό του βαθμού του μαθητού, του δασκάλου και του δασκάλου, ακριβώς όπως το εκτονισμός, Γι' αυτό και λέει ότι πάει να συρρυκνώσει και να ρουφήξει το λεγόμενο ρόδο σταυρικό τεκτονισμό, αλλά μοιάζει σαν μια κλίκα. Κάποιοι ελεγκτέ τη αδελφότητα των ροδόσταυρων, προσέξτε και άλλη αδελφότητα, αδελφότητα των ροδόσταυρων, να κάνουν μια λεγόμενη συμβολική στο Α και ουσιαστικά να είναι το κατευθυντήριο και το διοικητήριο όλων των ροδόσταυρων ανά τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, και παρόλο που θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή για τον τεκτονισμό, να σα ορίσω και να σα πω ότι ο 18ο βαθμό που αντιστοιχεί στο, στον υπότιτλο Ροδόσταυρου είναι ο πλέον στον του βαθμό μασονία, γιατί είναι το σημείο στο οποίο, αν το περάσει, μετά ανέλχε αμέσω μέχρι και τι τάξει των 33ηδων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε με τα χίλια βάσανα, μετά από μια πορεία 50 ετών, στο 18ο βαθμό. Και υπάρχουν άνθρωποι που χρειάστηκαν 5 με 6 χρόνια για να φτάσουν μέχρι το 18ο βαθμό. Γίναν δήμαρχοι, γίναν υπουργοί, γίνανε στην Ευρώπη ε, πώς είναι, επίτροποι και ξαναγυρίσαν και τι ωραία, τι καλά. Εντάξει, mm -hmm. λοιπόν... Άλλο όμως ο βαθμός του ροδόσταυρου του τέκτονες και άλλο η ροδοσταυρική παράδοση. Και θέλω να σα πω και πάλι κάτι εδώ πέρα για να το ξεκαθαρίσω. Το γεγονό ότι κάποιοι από εσά, γιατί μου στείλετε και κάποιε φωτογραφίε και κάποιε ερωτήσει, στέλνετε τα παιδιά σα στου πρόσκοπου ή είσαστε πρόσκοποι κι εσεί ή σαν πρόσκοποι, δεν σημαίνει ότι είστε κατευθείαν και τέκτονε. Είπαμε τα υψηλά κλιμάκια. Ότι είστε λάιον δεν σημαίνει ότι είστε τέκτονε. Είπαμε τα υψηλά κλιμάκια. Λάιον, ρόταρι, λύκειο ελληνίδων και ε, προσκοπισμό έχουν ιδρυθεί από ανθρώπου που ήταν τέκτονε και έχουν τα λεγόμενα τακτονικά, steps, βήματα και τρόπο ζωής. Λοιπόν, αυτό το, όπως είπαμε, το μυστικιστικό τάγμα του Χρυσού και του Ρόδινου Σταυρού φτάνει σε ένα επίπεδο να είναι ακριβώς σαν, το, σαν τα λευσίνα μυστήρια, να μην ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό, να ξέρουμε μόνο ελάχιστες συμμετοχές και θεωρητικά είναι, όπως είπα, το διοικητήριο του Ροδοσταυρισμού. Σταυρισμού. Υπάρχει και στην Ελλάδα βιβλίο που μιλάει για αυτά, το οποίο λέγεται η Πατία, δεν ξέρω αν συνεχίζεται ακόμα, και μάλλον μοιάζει να είναι όργανο της... Πώς να το πω, όργανο, ας πούμε, της λεγόμενης πρόδοσταυρικής κοινότητας στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στο επόμενο που είναι η Θεοσοφική Εταιρεία. Η Θεοσοφική Εταιρεία είναι ένα κομμάτι απόλυτα συνυφασμένο με την Μπλαβάτση η Ελένα Πέτροβα Μπλαβάτσκι ουσιαστικά ίδρυσε μια εταιρεία και θα σας πω λίγο έτσι και ένα σύγχρονο ιστορικό πώς ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία μια εταιρεία η οποία εταιρεία αυτή θεωρητικά λέει ότι δεν προωθεί καμία ιδιαίτερη θρησκεία, φιλοσοφία και επιστημονική γραμμή πίστεων και μελετών. Οι στόχοι τη εκφράζονται μέσα από του στόχου του οποίου ένα από αυτού είναι η επίτευξη τη παγκόσμια αδελφότητα, άλλο πράγμα αυτό, χωρί διακρίσει ανάμεσα σε φυλέ, θρησκείε, φύλλα, κοινωνικέ τάξει ή χρώματα. Άρα ουσιαστικά είναι μια πολιτική, ε, free, ελεύθερη από ρατσισμό, κοινότητα, η οποία όμω χρησιμοποιεί κάτι περίεργα πράγματα όπω το Γενικό Συμβούλιο τη Εταιρεία, το Διάταγμα τη Ελεύθερη Σκέψη και τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα αυτά είναι κλειστέ κάστε και κλειστέ συζητήσει που κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, την ώρα που παλιότερα διασκεδάζαμε, γίνονται συναντήσει σε μυστικά κτίρια επί τη Πατησίων, επί τη Πανεπιστημίου, σε αυτά τα κτίρια που είναι κτίρια γραφείων, στον 8ο όροφο, συνομωτικά. 5, 10, 20, 30 άτομα με τα μεσονύχτιες ώρες με αυρό εισιτήριο για να πούνε κάποιες ομιλίες και ουσιαστικά αυτό είναι το απόλυτο copy-paste της έναρξης της θεοσοφίας όπου η Μπλαβάτσκι που ζούσε στη Νέα Υόρκη το 1875 οργάνωνε περιοδικές συναντήσεις στο διαμέρισμά της το οποίο ήταν γνωστό σε όλους ως Λαμασερή και στη διάρκεια μιας συνάντησης η οποία έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1875, Ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του συνταγματάρχου Όλκοτ, που πρότεινε την ίδρυση μια εταιρεία η οποία θα βάλει υπό τη σκέπη τη τι συζητήσει τη Μπλαβάτσκη και το φίλο τη. Προτάθηκε την επόμενη μέρα, 8 Σεπτεμβρίου του 1875, να γίνει μια παρουσία με τα ενεργά μέλη που θέλουν να γίνει και πραγματικά συμμετείχαν κάποιοι και οι ιδρυτέ, ω κύριοι ιδρυτέ, είναι η Πέτροβα, η Χέλενα Πέτροβα Μπλαβάτσκη, ο Συνταγματάρχης Όλκοτ και ο Βίλιαμ Τζατζ. Ω και κρατηθείτε ω επίσημη ιδρυτική ημερομηνία θεωρείται, πάμε πάλι, ακούστε το, θεωρείται η 17η Νοεμβρίου, όταν δόθηκε η πρώτη δημόσια διάλεξη από τον Παγκόσμιο Πρόεδρο Συνταγματάρχη Χέρνιν Όλκοτ. 17 η νοεμβριου οταν δοθηκε η πρωτη δημοσια διαλεξη απο τον παγκοσμιο προεδρο συνταγματαρχη χερνη ολκοτ 17 νοεμβριου Θα σα θυμίζετε και πότε, 17 Νοεμβρίου σε σχέση με την ελληνική ιστορία. Α, ναι. Λοιπόν, οι μπλαβάτσικοι και οι περιαυτές έχουν τρεις σκοπούς για τη θεοσοφική εταιρεία. Σχηματισμός πυρήνα παγκόσμιας αδελφότητας, της ανθρωπότητας, χωρίς διακρίσεις, ενθάρρυνση της συγκριτικής μελέτης των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης και έρευνα των αρμήνευτων νόμων της φύσης και των κρυμμένων δυνάμεων του ανθρώπου. Είναι πολύ οργανωμένη σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Βγαίνει ένα διμηνιαίο περιοδικό, έβγαινε τουλάχιστον το οποίο λέγεται Ελισό, το οποίο κρατηθείτε είναι από το 1956 συνεχόμενα εκδιδόμενο. Άρα μιλάμε για κοντά στα 60 χρόνια, 65 χρόνια ενό περιοδικού. Μάλιστα θέλω να σα πω ότι υπάρχει και. Επειδή η οικογένεια Κασταμονίτη είναι μία οικογένεια στην, στην Ελλάδα, υπάρχει συγγενή μου και μιλάει για την κυρία Ιφηγένια Κασταμώνητη, η οποία είναι ε, η υπεύθυνη του θεοσοφικού εκδοτικού οίκου της Ελλάδας, που βγάζει, μάλιστα, και το, ε, το τριμηνιαίο τώρα πλέον, νομίζω ότι είναι επίσημο περιοδικό της θεοσοφίας στην Ελλάδα, που λέγεται Λισός. Μπορεί να λένε ότι α, επιτρέπουμε όλες τις θρησκείες και έχουν γραφτεί, γραφτεί πολλά μέλη, αλλά θα σας πω πολύ απλά ότι για την επίσημη θρησκεία της Ελλάδος θεωρείται αίρεση. Και θεωρείται αίρεση γιατί σύμφωνα με τα, τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου κυρίσει ότι δεν υπάρχει παρόπλην θεοσοφική, δεν υπάρχει το θείο. Το θείο είναι ο νόμος, το κάλεσμα, το πιστεύω. Βλέπουμε πάρα πολλά μέσα, βλέπουμε και με τον Άλιστερ Κρόουλι και με πολλούς άλλους, Στη Θεοσοφία Μπλέκη και ο Γκουρτζίεφ, από την Πλαβάτσκη, γίνεται η πρώτη αναφορά στου λεγόμενου μύστες ή αόρατου διδασκάλου όπω είναι ο Χριστό, ο Μωάμεθ, ο Βούδα, οι οποίοι και αυτοί δύναται να συμμετέχουν και ουσιαστικά θεωρεί ω ενεργειακέ δυνάμει ακόμα και την αστρική προβολή. Πράγμα το οποίο γι' αυτό και είναι ένα από του λόγου που δεν μιλάω πάρα πολύ για την αστική προβολή και δεν θέλω να μιλήσω για την αστική προβολή. Λοιπόν, πάμε τώρα για το επόμενο, το οποίο λέγεται Ρόδος Αφρική Εταιρεία ή Κίνημα. Λοιπόν, αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τα προηγούμενα, με τον Ιωσουραδό και ουσιαστικά έχουμε ε, μία γέφυρα από την αρχαιότητα στο παρόν μέσω δύο μεγάλων μυαλών, όπως είναι ο Γιώχαμ Βαλεντίν Άντρε και ο Κρίστοφ Μπεσόλτ, οι οποίοι πιστεύαν ότι είχε χαθεί η λίθος του ιδανικού πολιτισμού από το αρχαιότητα και ότι έπρεπε να ξεκινήσουν να τη βρουν. Θεωρούν ότι υπήρξε με την έξοδο ουσιαστικά των, ε, των πρωτόπλασσων από τον παράδεισο, ότι υπήρξε η πτώση του ανθρώπου, και ότι πρέπει να αναζητήσουν τον τρόπο να επανέλθουν. Ε, για αυτούς θεωρείται ότι ο ροδοσταυρισμό ότι είναι ιδιότητα και κατάκτηση. Και μάλιστα ότι αναφέρεται στον ανώτερο αυτό και ότι η συνειδητότητα του ανθρώπου ζει στο λεγόμενο θείο λόγο και ότι ο Ροδόσταυρος είναι εκείνος του οποίο στην, στην οποίου την καρδιά ανατέλει ο λόγος. Και μάλιστα όπως λένε στα καταστικά τους, ο λόγος του Θεού είναι η έκφρασή του, όπως ο λόγος μας είναι η έκφρασή μας. Από εκεί και πέρα θεωρείται και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο και αυτοί θεωρούνται αιρέσεις. Επειδή κάποιοι από εσά μπορεί να είστε και μέλη και να έχετε συμμετέχει σε αυτό το πράγμα, δεν αφήστε να κάνουν την καταγραφή και από εκεί και πέρα είναι πεδίο του να κάνετε κάποιο σχόλιο. Φυσικά όχι του στέλνει, δεν τα ξέρει καλά και αυτά και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο να ανοίξω πλέον το στόμα μου και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι έγκυκε η ώρα και η στιγμή. Λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο τι μπερδεμένα είναι τα πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί ορίζουν και θεωρούν ότι έγινε η πτώση του ανθρώπου και η σοφία ουσιαστικά πέρασε από τον Νόε και τους Πατριάρχες στο Ζωροάστρι, στους Πέρσες, στους Αιγύπτιους που ουσιαστικά είναι Έλληνες και έφτασε μέχρι την Εβραϊκή Καμπάλα. Και εκεί υπάρχει η σύνδεση του Ρόδο Σταυρισμού με την Εβραϊκή Καμπάλα, η Καμπάλα. Εντάσσουν το Χριστό ως μύστη, και όχι όπως το βλέπουμε εμείς, ο δημιούργησε μια νέα εποχή, η οποία τη λένε εποχή της αγάπης. Πέρασε αυτή τη γνώση στους Απόστολους και μεταξύ όλων αυτών οι Απόστολοι το περάσαν σε κάποιους πολύ λίγους, οι οποίοι αυτοί οι λίγοι είναι, θα τολμήσω να το πω γιατί ο, ο κόσμος διαβάζει εκατοντάδε βιβλία, αλλά ίσως αυτούς τους ακούει πρώτη φορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του αποδομώ, είναι οι παγκοσμίως άγνωστοι, Κορνίλιο Αγρίπα, Ιωάννη Ρόιχλιν, Μαρτσίλιο Φιτίνο και Πίκο Ντελα Και ουσιαστικά αυτοί οι πουθενα, πουθενατζίδε ότι είναι σύμφωνα με του Ροδόσταυρου οι θεματοφύλακε αυτή τη παράδοση και όλοι εμεί είμαστε χαμένοι και πρέπει να παίρνουμε τι θείε επικλήσει από αυτού. Με συγχωρείτε που είμαι αρνητικό, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι λάμψαν με την απουσία του, α πούμε, και δεν, δεν έχουν αλλάξει και το ρου τη παγκόσμια ιστορία. Για να καταλάβετε πόσο πολύ εμπλέκονται και γιατί κάνω αυτέ τι εκπομπέ στι λεωτιμιστικέ ιστορίε και το, τα μυστικιστικά τάγματα, να σα πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφά του, αυτοί θεωρούν ότι ε, ό,τι θα σα πω από εδώ και πέρα είναι ο ροδοσταυρισμό. Δηλαδή, είναι η αρχαία γνώση, τα αρχαία μυστήρια τη Αιγύπτου, τα αρχαία μυστήρια τη Ελλάδο, τα χαλκαϊδικά και όλα τα μυστήρια τη αρχαιότητα, ο ερμητισμό. Τα ιερατικά κολέγια των Αιγυπτίων. Το τάγμα των αδελφών τη Ανατολή. Η Αλεξανδρίνη Γνώση. Η γη τη Χήρας, ε, τον οποίο εξέλιξη υπήρχαν αργότερα οι καθαροί. Θα μιλήσουμε ξεχωριστά για του καθαρού. Και το Ρέν Λασατό. Η γη τη Χήρας είναι η χίρα που είναι ουσιαστικά η συνέχεια τη, σύμφωνα με το Άγιο Αίμα και το Άγιο Γκράλ, τη δυναστεία του Χριστού. Αυτό που πήγαμε μετά στο Ρέν Λασατό. Οι γνωστικιστέ. Η οι οι συντεχνίε χάρτου, οι ναίτε, τα βυζαντινά σωματεία, ένα κομμάτι το οποίο θα το πούμε δεν έχει υποθεί ποτέ. Τα βυζαντινά σωματεία είναι μυστικιστικά τάγματα του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο δεν ήτανε, ίσω ήταν πιο σκοτεινό από ό,τι νομίζουμε. Λοιπόν, οι οπαδοί του Κάρολου του Μεγάλου, το τάγμα του Σκολίμου τη Σκοτία, οι τροβαδούροι τη Γαλλία, οι οπαδοί του Ταλιζιέν, ο κύκλο του Αρθούρου και των υποτών τη Ογγελή Τραπέζη, οι Παυλικανοί, ε, η οπαδή των έργων του Ντάντε Αλιγκέρι, του Ντάντε, η κόλαση. Οι θειασότητε του θρύλου του Αγίου Δισκοπότουρου. Το τάγμα τη Περικνημίδας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό στην Αγγλία, που φτάσαμε σε σημείο ο προσωρινό αντικαταστάτη του Μπόρι Τζόνσον να είναι μέλο του τάγματο Περικνημίδας και ο νεότερο πρωθυπουργό για λίγε ώρε τη ε, Αγγλία. Ο ηλιομηνιατισμό, οι αρχημιστέ ήσαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκφράσει που αργότερα βρήκαν τη σύγχρονη έκφρασή του στον παραδοσιακό τεκτονισμό και στον μαρτινισμό. Ουσιαστικά είναι τι είσαι εσύ, Και εγώ ήμουν παγωτατζή. Τι είσαι εσύ, χασάπη. Και εγώ ήμουν χασάπη. Τι είσαι εσύ, φτιάχνω μπακλαβάδε. Και εγώ έφτιαχνα μπακλαβάδε. Και ουσιαστικά θεωρούν ότι είναι όλα αυτά. Ο καπυλε... Η καπηλεία, το ότι όλα εγώ τα ξέρω, όλα τα σφάζω, τα μαχαιρώνω, το... ο πολυξερίδη. Είναι κακό πράγμα και πόσο μάλλον όταν είναι ένα ιερατικό μυστηριώδες τάγμα το οποίο αποσκοπεί στο να κλαδέψει ανθρώπου. Διότι όταν μιλάμε για την ανέποτη ιστορία τη ανθρωπότητα, έτσι καταλαβαίνουμε γιατί πέσανε αυτοκράτορε, έτσι καταλαβαίνουμε γιατί δυναστείε όπω η δυναστεία των Κομνινών, με την οποία έχω συγγένεια, ε, ουσιαστικά κατέπεσε εκ των έσω, έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι καθαροί πήγαν σε μια περιοχή που είναι κοντά στα πυρηνέα όρη για να φυλάξουν κάτι έτσι καταλαβαίνουμε για τους ναέτες υπότες και έτσι καταλαβαίνουμε και για την θεωρία και το μυστικιστικό και το μυστηριώδες περί Αρθούρου και των υποτών των Στρογγυλής Τραπέζης που μας κάνει εντύπωση ότι τόσες εκατοντάδες ταινίες και αναφορές έχουν υπάρξει χωρίς να έχει βρεθεί κανένα αποτύπωμα, κανένα απολύθωμα, κανένα κατάλοιπο από αυτή την ιστορία ούτε καν ξέρουμε που είναι αυτά τα μυστικιστικά βασίλεια του Αρθούρου και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το 1577 ιδρύθηκε ένα, μια εταιρεία η οποία λέγεται Εταιρεία των Αχώριστων και πάνω σε αυτήν όπω όπως ιδρύθηκε φτιάχτηκε και όλη η Ροδοσταυρική αδελφότητα. Μάλιστα οι Ροδόσταυροι αρχίζουν και βάζουν το σύμβολο ρο και σε. Ροδόσταυροι με το σταυρό στη μέση, το οποίο αυτό το περνάνε και στα κείμενά του, υπάρχουν τέτοιε αναφορές Είπαμε ότι υπάρχουν ε, το τάγμα των αδερφών τη Ανατολή ε, με τον Αλέξιο Κομνηνό και πάρα πολλού άλλου, και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή υπάρχουν οι Γάλλοι Ναίτε, οι οποίοι κατέφυγαν διοκόμενοι στην, Α, στην Αγγλία και επέστρεψαν μέσω τη νήσου Μουλ και πήραν πάλι την κυριαρχία στα χέρια του. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η χημική γάμη» του Christian Rosenkrauts που ουσιαστικά περιγράφει κάποια πράγματα για τον υποτιθέμενο γάμο του ιδρυτή του Ροδοσταυρισμού το οποίο είναι ένα πρόσωπο που μάλλον δεν υπήρξε και ποτέ. Λοιπόν, ε, μπάσχε το γενικότερο θέμα απ' όλα είναι ότι ο ροδοσαυρισμό πήρε τον γνωστικισμό, τον ερμητισμό, τη δυτική εσωτερική ανεξάρτητη παράδοση, τι αξίε και έκανε μυητική πραγμάτωση. Έγινε ουσιαστικά ο διαχειριστή τη γνώση που κατήχαν κάποιοι και ουσιαστικά αυτή η εταιρεία, η ροδοσαυρική εταιρεία, είναι αυτή η εταιρεία η οποία μέχρι να έλθει πάνω ο τεκτονισμός δρούσε ως εργαλείο της μαύρης αδελφότητας και κλάδευε όποιον προσπαθούσε δημοκρατικά να αλλάξει τα πράγματα. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο εδώ θα πρέπει λίγο να το, να το πούμε με πολύ προσοχή. Όλοι γνωρίζετε τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα πάρα πολύ σας, από εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω την έχετε ψηφίσει. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα Προϊόν το οποίο έχει περάσει στην ελληνική παράδοση, ειδικότερα τον 20ο αιώνα, πάρα πολύ. Η έννοια τη Ανατολή, τη Χρυσή Ανατολή, υπήρξε και στο κίνημα του Μεταξά, του Ιωάννη Μεταξά. Η Ανατολή αυτή υπήρξε και μεσού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ανατολή αυτή πήρε τα κατάλληλα τη γύρω στο 1920-1925 και δημιουργήθηκε ο φασισμό, ο οποίο είχε πάλι πάρα πολλού υποστηριχτέ στην Ελλάδα. Όταν οι Γερμανοί φτάσανε στι πόρτε, α το πούμε, τη Κυφυσιά, μπαίνοντα την στην Ελλάδα το 1941, το Απρίλιο του 1941, εκατοντάδε δοσύλλογοι και ρηψάσπαιδε Άνθρωποι οι οποίοι που όμω ήταν και σε αποκριφιστικέ οργανώσει όπω ο Τεκτονισμό και άλλα πήγανε να πήγαν να προσκυνήσουν ουσιαστικά του γερμανούς κατακτητές. Λοιπόν, υπάρχει το ερμητικό τάγμα τη Χρυσή Αυγή, Ordo Hermeticus Aurora Aurea ή Hermetic Order of the Golden Dawn, ή αλλιώ το ερμητικό τάγμα τη Χρυσή Αυγή είναι αφιερωμένο στη μελέτη του αποκρυφισμού της μεταφυσικής και της παραφυσιακής δραστηριότητας. Εμπλέκεται και είναι ο γνωστός μαγικό τάγμα, εμπλέκεται με σατανισμό, με φασισμό, είναι ενεργό αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και δημιουργεί και χρησιμοποιεί κάποιες παραδόσεις οι οποίες έχουν σχέση με το Wicca, το γνωστό ποτηράκι, με το θέλημα, Alistair Crowley, που ουσιαστικά του υπό... υπόθηκε το πώ πρέπει να συνεχίσει τη διδασκαλία του κακού, αυτά που λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Έχει τρει ιδρυτές, ο William Robert Whitman, ο William Wynne Westlacott και ο Mothers, οι οποίοι ήταν τέκτονε και μέλη των Ροδόσταυρων. Και εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Υπάρχει άνθρωπο, περίπτωση να υπάρχει άνθρωπο και που να είναι Ροδόσταυρο. Τέκτονα, Ιλουμινάτη και στο τάγμα τη Χρυσή Αυγή. κάτι. Το σύστημα βασίστηκε στην ιεραρχία, όπω οι μασονικέ τοέ, οι Μπορούν να μπουν και γυναίκε. Και ουσιαστικά υπάρχει μια κατηγοριοποίηση τριών τάξεων. Η πρώτη τάξη λέγεται Χρυσή Αυγή. Αν και όλε ουσιαστικά λέγονται Χρυσή Αυγή. Η πρώτη τάξη δίδασκε την εσωτερική φιλοσοφία που βασίζεται στην ερμητική καμπάλα και την προσωπική ανάπτυξη μέσω της μελέτης. Ε, ουσιαστικά και τα βασικά στοιχεία της αστρολογίας ταρό γεωμαντίας. Πάμε πάλι αστρολογίας ταρό γεωμαντίας. Τέκτονες με γνώσεις για την καμπάλα μην το μπλέκετε με αυτό που με το τραμπ, άλλο πράγμα, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν μελέτηση, να κάνουν μελέτηση της αστρολογίας του, τερό, του ταρό και της Γεωμαντίας. Γι' αυτό και βγαίνουν από την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη παράδοση και εκκλησία και λένε αυτό είναι έρες. Γι' αυτό και δεν είναι αποδεκτά ούτε αστρολογία, ούτε το ταρό, ούτε η Γεωμαντία. Γι' αυτό και με την ανύψωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουμε ανύψωση της αστρολογίας και του ταρό. Και ουσιαστικά είναι μια άτυπη εισαγωγή όλων των ανθρώπων που τα παρακολουθούν στην πρώτη τάξη του Ερμητικού Τάγματο Χρυσή Αυγή. Ε, υπάρχει η δεύτερη, η λεγόμενη εσωτερική τάξη, το πορφυρό ρόδο, όπω είναι γνωστό, το οποίο και πρακτική μαγεία, συμπεριλαμβανομένων προσέξτε, τη ενόραση, τη αλχημία και της αστρική προβολή. Γι' αυτό και δεν θέλω να κάνω ποτέ εκπομπή και αναφορά όσο αφορά για την αστική προβολή. Η τρίτη τάξη, αυτή που ονομάζεται μυστική αρχηγή, η οποία λέγονταν ότι είχαν υψηλή εξειδίκευση, ουσιαστικά κατεύθυναν τις δραστηριότητες των δύο κατωτέρων τάξεων μέσα από μια επικοινωνία με το πνεύμα των αρχηγών της δεύτερα τάξης. Δηλαδή ουσιαστικά ότι είναι από απόσταση. Οι επιρροές στις οποίες έχει μπει η Χρυσή Αυγή περιλαμβάνουν το Χριστιανισμό το Μυστικισμό την Καμπάλα, την Αρχαία Αιγυπτιακή Θρησκεία τη Θεουργία, τον Τεκτονισμό την Αλχημία, τη Θεοσοφία την Αστρολογία την Ενοχιακή Μαγεία την Αναγέννηση το Γρημόριο χρειάζεται <χω> να πω τίποτα άλλο ένα κομμάτι το τι μπορεί να είναι το τάγμα της χρυσή αυγή φαίνεται ξεκάθαρα στις ταινίε του Χάρι Πότερ. Οι σχολές που μαθαίνουν μαθήματα, ξόρκια, το να το λοιπά, είναι το ιδανικό κομμάτι εισαγωγή στη χρυσή αυγή. Και αυτή που έχει γράψει τον Χάρι Πότερ, ουσιαστικά μια ξεπεσμένη, ένα ξεπεσμένο μέλος ήταν του τάγματος χρυσή αυγή. Αυτά το ότι τα έγραψε ποινώντα σε μια χαρτοπετσέτα και μετά έχει βγάλει δισεκατομμύρια είναι να είχαμε να λέγαμε και να μην κλέγαμε Τώρα, επειδή κάποιοι το συνδέουν και λένε Άρα και η Χρυσή Αυγή εδώ πέρα έχει σχέση με σατανισμό, το ένα το άλλο τα λοιπά. Από τη δικιά μου θέση δεν μπορώ να ξέρω. Ε, σίγουρα έχουν περάσει την έννοια του εθνικισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Βέβαια, άλλο εθνικιστή, άλλο φασίστα, άλλο ναζιστής, άλλο άλλο ε, εθνοσοσιαλιστή και άλλο πατριώτη. Και ελάχιστοι είναι αυτοί που τα ξέρουν ποια είναι η διαφορά του. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Ναι, το κόμμα τη Χρυσή Αυγή μέχρι πριν την καταβολή χρημάτων από ε, μίκιο του Σόρος, έπαιρνε 0,24%. Μετά την καταβολή χρημάτων από μικιό του όρου, πήρε τα ποσοστά που πήρε. Έκανε το μαξιλαράκι σε ό,τι χρειαζόταν να κάνει όλο το χρονικό διάστημα που ήταν πάνω και κάποια στιγμή τραβήχθηκε η υποστήριξη και τελείωσε η φάση. Και όταν χρειάστηκε να έλθει ένα άλλο κόμμα, όπως πάνω σχάρι αυτό που έχει φτιάξει ο κύριο Ηλίας Κασιδιάρης, τοποθετήθηκαν στη φυλακή και δεν εξετάζω σε αυτή την περίπτωση αν έπρεπε ή δεν έπρεπε Προφανώ είμαι κάθετα αντίθετο σε οποιαδήποτε μορφή βία, πόσο μάλλον δολοφονίας. Λοιπόν, φυσικά ναι, επειδή θα τον ρωτήσετε, ο Άλιστερ Κρόουλι ήταν από τους του στυλοβάτε του τάγματο τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει τώρα ένα άλλο κομμάτι που λέγεται Ροδόσταυρη τη Ανατολή. Ουσιαστικά όμω, επειδή το αναφέραμε προηγουμένω, είναι αυτή που ήταν υπό την υποπτία τη εποχή του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνινού. Και αυτοί αρχίζουν πλέον και έχουν τι διασυνδέσει του με την ουσιαστικά τάξη των μάγων, των ναητών υποτών. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έρχεται το τέλος του τελευταίου μάγιστρου των Ναϊτών του τελευταίου. Του τελευταίου. Όσοι παρακολουθείτε και τι εκπομπέ του πρόδρομου, βάλτε λίγο στο πίσω μέρο του μυαλού τη λέξη ηγουμενίο τη Ιών. Και κρατήστε ότι δεν είναι ο τελευταίο μάγιστρο ο Ιάκοβο Δεμολέ και ότι υπάρχει μάγιστρο ακόμα και αυτή τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά αυτή η ροδόσα τη Ανατολή επιδρούν μαζί με τους ορατός σταυρού στους κεντρικούς και δημιουργούν κάτι το οποίο πλέον ευκαιρία είναι να το πούμε για να το καταλάβουμε για να μην μας πουλάνε και μούρι οι Γάλλοι ότι κάνανε επανάσταση πριν από εμά για εμάς στην προσπάθεια ανακατάληψης της διακυβέρνησης του πλανήτη από μια αδελφότητα σε εισβάρος μια μιας άλλης, με σύμφωνε γνώμε όλων των ιερατείων όταν γίνεται η επανάσταση του 1789 στην Γαλλία, με την πτώση της Βαστίλης δημιουργείται ένα ροδοσταυρικό όραμα και σύνθημα το ελευθερία, ισότητα και τελευταία λέξη έχει μεγάλη σημασία αδελφότητα. Ελευθερία, φεύγει μαύρη αδελφότητα, ισότητα, όλοι είμαστε ίσοι, αδελφότητα, λευκή αδελφότητα πάνω. Αυτά, γιατί κάποιοι προσπαθούν να συνδέσουν τη Γαλλική Επανάσταση που είναι ουσιαστικά η μεγάλη νίκη μαζί με την 1η Μαΐου του 1776 που ιδρύθηκαν οι Λουμινάτοι και που εσείς νομίζετε ότι γιορτάζετε την εργατική πρωτομαγιά αλλά στην πραγματικότητα γιορτάζετε τα ξημερώματα της λεγόμενης Βαλπούργιας νύχτας μια νύχτα που είναι αφιερωμένη στο Σατανά όχι μόνο, υπάρχουν άρθρα με στην Ενωπέα Τραπώ. Έτσι ακριβώ και όσοι πάτε στι 14 Ιουλίου και πείτε μπράβο, οι Γάλλοι τι κάνανε, ε, φραγνητέ, γκαλιτέ, ε, παπαροτέ, και οτιδήποτε άλλο, δεν λέτε τίποτα άλλο παρά ένα ρόδοσαυρικό όραμα και σύνθημα που λέει ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Σε σημείο που τα κατάλοιπα του τάγματος των αδελφών της Ανατολής, το ροδόσαυρο της Ανατολής, που σβήσανε εκεί στην Έφεσο, στην Αττική και στη Λίμνο, μετά τα καβίρια μυστήρια που θα τα δούμε σε επόμενη εκπομπή ξανά πάλι εκεί, ουσιαστικά περιμένουν, όπως το λένε και οι ίδιοι, τη νέα έλευση. Και αν μπλέξουμε, πού θα το μπλέξουμε. Γιατί υπάρχουν πάντοτε πεφωτισμένοι άνθρωποι σε όλες τις θρησκείες, αν μπλέξουμε τις, των, τις προφητείες των γερόντων της ελληνικής ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και εκκλησίας, η επόμενη έλευση δεν είναι ούτε καν ο Μεσσίας των Ιουδαίων, αλλά είναι μια παγκόσμια υπερκυβέρνηση με έναν μην ακουστεί άσχημο αλλά είναι όργανο έναν αντίχριστο. Λοιπόν, ε, πάμε λίγο να τελειώνουμε τα πράγματα. Υπάρχει επίσης μια αναφορά για τον ναζισμό δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, σε ένα τάγμα ε, το οποίο ιδρύεται το 1907 από το Λίμπελμφες και λέγεται το τάγμα του νέου ναού το οποίο ο σκοπός του είναι να έχει φιλετική συνείδηση μέσω καλιστιών και να παρουσιάζει τη φιλετική καθαρότητα. Μπλέκει πάρα πολύ θρησκεία και ουσιαστικά είναι ο προπομπός της επιστημονικής διαστρέβλωσης της αλήθειας μέσω των επιστημόνων των SS πάμε πάλι, είναι αυτό το τάγμα που λέγεται τάγμα του Νέου Ναού, η προσπάθεια επιστημονικής κάλυψης των επιστημόνων, των ΕΣΕΣ, που οδηγήσανε στα εκατομμύρια νεκρούς στα διάφορα κέντρα συγκέντρωσης, στα, ναι, στα τάγματα συγκέντρωσης και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μυστικιστικό, ναι, και μπαίνανε αυτοί που ήταν στην εταιρεία της Θούλης... Πάμε. Θούλη. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Πριν πάμε στην εταιρεία τη Θούλη και πλησιάζουμε προ το τέλο τη σημερινή εκπομπή, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα τάγμα το οποίο είναι μυστικιστικό, το οποίο περιλαμβάνει κυρίω Έλληνε και το οποίο παρόλο που είναι μέλο τη δικιά μα Εκκλησία, και εδώ θέλω να σταματήσετε λίγο αυτέ τι ερωτήσει που κάνετε. Πού ανήκει το Βατικανό, το είπαμε που ανήκει το Βατικανό, είναι η λευκή αδελφότητα. Πού ανήκει η δικιά μα Εκκλησία, Όχι, δεν ανήκει η μαύρη αδελφότητα, επειδή η φορά η μαύρα. Και θυμηθείτε ότι υπάρχει ανεξαρτησία τη Ελλάδα σε σχέση με αυτή τη διαμάχη. Χωρί <χωρίς> να προσπαθώ να τη βγάλω λάδι και τα λέω πράγματα. Όπω επίση μην αναρωτιέστε πού ανήκει ο Πούτιν, που είναι ηγέτη στη Ρωσία που ιδρύθηκε ω όργανο. Τη λευκή αδελφότητα για να κατατροπώσει τα τελευταία ψήγματα ανόδου τη μαύρη αδελφότητα. Ο Πούτιν δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά λευκή αδελφότητα. Και θα μου πει και ο Μπάιντεν είναι η λευκή αδελφότητα και αυτοί που είναι στον λευκό οίκο είναι λευκή αδελφότητα. Γιατί δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Γιατί είναι ψευδή η αντιπαράθεση. Είχαν εκατοντάδε χιλιάδε ευκαιρίε να κάνουν πόλεμο οποιαδήποτε στιγμή. Όπω ψευδή σε κάποια σημεία είναι και αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. πέρα από το εθνικιστικό κομμάτι το οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι, στα υψηλά επίπεδα τέκτονα είναι κι ένα, τέκτονα είναι κι άλλο. Και μάλιστα και ο άλλο από την άλλη πλευρά είναι και ελληνική καταγωγή. Αυτό θα τα πούμε στον τευτονισμό. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το τάγμα που λέγεται το κυρίαρχο υποτικό τάγμα του ναού των Ιεροσολύμων. Το οποίο είναι μη κυβερνητική οργάνωση, μεγάλη επικράτη τη Ελλάδο, στρατιλάτη Μέγα Αλέξανδρος, και είναι υπό τις ευλογίες της αυτού θεότης Παναγιώτης του Οικομενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομέου. Άρα ουσιαστικά έχουμε ένα ερμητικό τάγμα, το οποίο το ερμητικό το τάγμα μπαίνει και έχει ουσιαστικά για ηγέτη τον Βαρθολομέο. Υπάρχει ένα τυπικό που λέει ότι και τώρα καλό τον αξιωματικό επί των ιστορικών να μας αναγνώσει ένα σύντομο ιστορικό σημείο του τάγματος και ο σημαντικό αναφέρει ότι το 1118, 20 περίπου χρόνια μετά την ίδρυση του βασιλείου του Ιερουσαλήμων, από τον Γοδεφρίνο Ντεμπουγιόν, εννιά Γάλλοι από υπό την ηγεσία του Ιβέν Ντεπεγέν ίδρυσαν λίγο πιο έξω από τα ερήπια του ναού του Σολομόντα το τάγμα του ναού. Και μετέπειτα έγιναν διάφορα πράγματα, Εκτό των προαναφερθέντων, άλλοι 7 υπότε υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του τάγματο. Ο Ιβντε εξελέγει ο πρώτο μάγιστρο. Σα λέω λίγο εντάχει. <coughs> το τάγμα του ναού βασιζόταν σε μια πολύ κλειστή αδελφότητα ανδρών με αριστοκρατική καταγωγή. Και απαλλαγόταν από φόρου και απολάβανε δικαστική αυτονομία. Γι' αυτό και ιδρύσαν τι τράπεζε. Αυτό τώρα με τα χρόνια έχει έρθει και ουσιαστικά. Ε, αναφέρει στο ιστορικό μέσα ότι υπάρχει φήμη που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα ότι μόλις άναψαν οι φωτιές. Ο Ζάκ Ντεμολέ είπε τα εξή στο πλήθος, η απόφαση που μας καταδικάζει είναι μια δική απόφαση, αλλά στον ουρανό υπάρχει ένα σεβαστό δικαστήριο στο οποίο οι αδύναμοι δεν καταφεύγουν ποτέ. Στο δικαστήριο αυτό καλό μέσα σε 40 μέρες στο Ρωμαίο Ποντίφικα, ο Φίλιππε βασιλιά μου σε συγχωρώ. Και τέτοια πράγματα. Τρει εβδομάδε μετά ο Πάπα προσελήφθη από μια παράξενη ασθένεια και πέθανε. Και σε ένα χρόνο πέθανε και ο Φίλιππος ο Ωραίο. Ουσιαστικά όμως έχουμε το ρούφιγμα, α πούμε, υπό τη ελληνική εποπτείας, των Ναϊτών υποτών, άρα συνεχίζουν, γι' αυτό σε μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει η μάγιστρη, υπό την υποπτία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομέου. Άρα ουσιαστικά ο τελευταίο μάγιστρος του τάγματος των Ναϊτών υποτών είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κυρίως, κυρίως ο κύριος Βαρθολομέος. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Αυτός που είναι προκαθήμενος της Ελληνικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι παράλληλα και μάγιστρος του τάγματος των Αιτών Υποτών που ακόμα ψάχνουν να βρούμε που είναι τα τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων που κατήχαν επειδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός των φόρου και παράλληλα μπορούσαν να δώσουν στις καταθέσεις τόκους που δεν μπορούσαν να δώσουν άλλοι. Είτε μέσω του Κορανιού είτε μέσω της Χριστιανικής Ορθόδοξης Παράδοσης. Πάμε τώρα για να τελειώσουμε. Μας μένουν τρία τάγματα που θέλω να πω σήμερα και να τελειώσουμε. Το ένα είναι οι Δριείδες. Οι Δριείδες είναι ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουμε περισσότερο κυρίως από το Αστερίξ και τέτοια πράγματα. Είναι κελτικός πολιτισμός. Διαβάστε το βιβλίο του πρόδρομου σχετικά με του Σκοτσέζου και αν είναι Έλληνε κτλ. Και, και, ο κελτικό κελτική μαγεία και αυτά. Και ουσιαστικά ένα από τα πιο μυστικιστικά κόμιξ που υπάρχει που είναι ουσιαστικά ο Αστερίξ αναφέρει όλη την ιστορία των Δρυίδων οι οποίοι οι είναι ένα ερμητικό τάγμα το οποίο μπαίνουν μόνο μάγοι και ουσιαστικά οι Δρυίδες πήραν το όνομά τους από το ιερό δέντρο των Κελτών που είναι η Βελανιδιά θυμάστε που υπάρχει η Βελανιδιά ως ιερό στο μαντίο τη Δωδόνη, και έχει τοποθετηθεί και μπροστά στην αργό, και είναι σαν GPS που μιλάει κιόλα, λοιπόν. Υπήρξε το 18ο και το 19ο αιώνα μια προσπάθεια η οποία λέγεται Νέο ιδρυσμός, δρυιδισμός και ουσιαστικά συνεχίζει ακόμα και σήμερα με πάρα πολύ λίγα άτομα σε υψηλό επίπεδο κρατώντας τη μαγεία που διακατέχουν σε υψηλό επίπεδο και κρυφό. Ναι, είναι υπέρτατη μορφή μαγείας, επίκλησης και σατανισμού. Και φτάνουμε τώρα σε δύο κομμάτια. Το ένα έχει σχέση και με την Ελλάδα και το άλλο έχει σχέση με τη Γερμανία, αλλά πάλι έχει σχέση και με την Ελλάδα. Πάμε στο πρώτο κομμάτι. Ξέρετε όλοι για την θεωρία της κύλης Μέσα από τη θεωρία της κύλης η οποία έχουν γράψει πάρα πολύ, με πρώτον ουσιαστικά να γράφει ο συγχωρεμένο ο Μπαλάνο, μετά ο Γιανόπουλο, ο Ιωάννη με τη μυστική Αθήνα, μυστική Ελλάδα, ο κ. Γιανουλάκη και άλλοι πολλοί. Υπάρχει η θεωρία τη κούφια γη και και τέτοια πράγματα. Δεν θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε ξαφνικά ότι έχουμε κάποια σχέση με κάποιου εσωγήινου. Οι εσωγήινοι αυτοί λέγονται βρύλ και διακατέχουν όλο το χώρο τη λεγόμενη κύλη γη φτάνουμε μέχρι και να έχουμε στο Βόρειο Λίγη, να έχουμε στο Νότιο Πολοκή με τον Άβαρχο Μπέρτ και τέτοια πράγματα. Τι όμω είναι το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει μια οργάνωση η οποία λέγεται Φωτεινή στο Α ή αλλιώ η εταιρεία των Βρύλ που ιδρύθηκε στο Βερολίνο από τον στρατηγό Καρλ Χάουσεφερ. Ε, θεωρούν ότι είναι ουσιαστικά το φωτεινή στο Α το μονοπάτι ατραπό που οδηγεί στον κάτω κόσμο, που υπάρχει ένα αχνός ήλιο μέσα, δηλαδή είναι τη θεωρία ότι υπάρχει ήλιο στο κέντρο τη Γης, Και ουσιαστικά ο Χάο ήταν μαθητή του Ρώσου μάγου Γεωργίου Γκουρτζίεφ. Όσο Ρώσο είναι, τόσο ε, Γάλλος είναι και ο Σαρκοζή. Ελληνική καταγωγής είναι ο Γκουρτζίεφ, ο οποίο αυτός πέρασε τις απαρχές της άριας φίλης και έκανε ασκήσεις συγκέντρωσης το να ενεργοποιήσει τη δύναμη των βρύλ των σογινόν ίστο mm -hmm. περιλάμβανε το Χίτλερ το Ρόζερμπεργκ το Χίμλερ το Γκέριν και το μετέπειτα προσωπικό γιατρό του Χίτλερ τον Μορέλ ουσιαστικά το 1923 όταν ο Χίτλερ μπαίνει στη φυλακή μετά το περίφημο πραξικόπημα τη Μπυραρία, ένα από του πιο συχνού επισκέπτε είναι ο στρατηγό Χάου ο οποίο ε, το συμβούλευε όταν έγραφε με τη βοήθεια του Ρούντορφ Σ. ή κατά έγραφε ο Ρούντορφ Σ. αυτά που του έλεγε ο Χίτλερ, και το περίφημο βιβλίο Ο Αγών μου. Ε, εκεί στην εταιρεία Βρύλ, σε αυτή τη μυστικι... μυστικιστική εταιρεία, όργανο της λευκής αδελφότητας. Περνάει αυτό το περίφημο, η περίφημη έννοια του ζωτικού χώρου. Δηλαδή ουσιαστικά το Ντάνσκ ή Ντάνσικ της Πολωνίας είναι γερμανικό Εμεί είμαστε Γερμανοί. Θα πρέπει να μα δώσει ένα διάδρομο να μπορούμε να πάμε στο Ντάντσιγκ και να μιλάμε. Το Σάρλαντ, το μισό είναι Γερμανικό, το άλλο μισό είναι Γαλλικό. Θα μα δώσει ένα χώρο από την Αλσατία και από, από τη Ρινανία να περάσω μέσα στη Γαλλία. Αυτό ο, ο ζωτικό χώρο έφερε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, για να το μπλέξω και με το προηγούμενο επεισόδιο και με Θιβέτ και Κίνα και τέτοια πράγματα για να καταλάβετε ότι παρόλο που είναι όργανο της λευκής αδελφότητας πηγαίνει σε περιοχές στις οποίες θριαμβεύει η μαύρη αδελφότητα και ουσιαστικά μαθαίνει από εκεί πέρα μέσα ο Χάος Κόφερ πηγαίνει σε Ινδία, Κίνα, Θιβέτ υπάρχει σαν ρόλο στο 7 χρόνια στο Θιβέτ, δείτε την ταινία με τον Μπραντ Πίτ και εκεί παίρνει και εγωιτεύεται από ένα μύθο, το μύθο της μαγικής πόλης της Αγκάθα ή Αγκάρτα, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για υπόγειε πόλει κάτω από τα βουνά κτλ. Λοιπόν, τώρα δεν θα πούμε πάρα πολλά για την κυλιγή. Απλώ το θέμα είναι ότι ε, υπάρχει αυτή η μυστικιστική εταιρεία των Βρυλ, η οποία αυτή η μυστικιστική εταιρεία των Βρυλ έχει και σαν μέλος τη κάποια στιγμή τον Χίτλερ. Και έτσι τον φέρει σε επαφή με τους Τσιβετιανού μοναχού, που κάποιοι από αυτού βρέθηκαν και νεκροί έχοντα αυτοκτονήσει όταν μπήκαν οι Ρώσοι στο καταφύγιο. Την ημέρα που βρέθηκε νεκρό και ο Χίτλερ. Αυτό ήταν που σα είχα πει κάποια στιγμή: Ότι πολλοί μεταπηδήσαν από το ένα κομμάτι στο άλλο, όργανο τη μία αδελφότητα, ίσω την τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι έπεφτε και πήγε να γίνει μέλο τη άλλη αδελφότητα. Και η αλήθεια είναι ότι, και το καταλαβαίνετε, ότι η Γερμανία παρόλο που διδάχτηκε κάποια στιγμή και προσπάθησε να αλλάξει το στάτους κουβό και να είναι από πάνω σαν λευκή αδελφότητα, ουσιαστικά το τέλος ήρθε όταν μπήκε στα χωράφια χωρών όπως η Αγγλία, που είναι ερπετόμορφη, όπως η Αμερική που είναι λευκή αδελφότητα επίσης, και οι Άπωνες πήγαν και πλήξαν σαν σύμμαχοι των Γερμανών τους, Τη λευκή αδελφότητα, οι Άπωνε είναι κίτρινη αδελφότητα ή αλλιώ φίλοι τη μαύρη αδελφότητα. Ο Χίτλερ προσπάθησε να κάνει την κολεριά την αλλαγή να πάει να γίνει πάλι η μαύρη αδελφότητα, αλλά τότε ανέλαβαν τα εργαλεία τη λευκή αδελφότητα που λέγονται Ρώσοι και τα εργαλεία τη λευκή αδελφότητα που λέγεται Λευκό Οίκο και μπαίνουν μέσα. Και εδώ να καταλαβαίνετε λίγο κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει παντού εφαρμογή. Λευκό Οίκο, White House, νέα ωραία κανονικά λευκή αδελφότητα. Δεν ισχύει το ίδιο με το λευκό πύργο. Ο λευκό πύργο είναι κάτι εφημισμών, επειδή το ρωτάτε πολύ και στο πρόδρομο να σα το πω κάτι. Είναι κάτι είναι πνιγμένο στο αίμα, είναι κομμάτια τη μαύρη αδερφότητα που κλαδέψαν ελληνισμό σε αυτό το σημείο. Και ο λευκό πύργο δεν ήταν λευκό. Μέχρι το 1910-1913, μέχρι την περίφημη φωτιά τη Θεσσαλονίκη, είχε ζωγραφίε πάνω του. Και εν πάση περιπτώσει ήταν τόπο μαρτυρίου. Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα ξεκαθαρίζω γιατί βλέπω και κάποιε ερωτήσει και τι απαντάω. Τέλο, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή που έχουμε ήδη υπερβεί τη μία ώρα, αλλά πρέπει να το πάμε έτσι σέρι, υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται Εταιρεία τη Θούλη. Ε, ήταν ακροδεξιά μυστικιστική οργάνωση που ιδρύθηκε προ το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πήρε το όνομα από την περιοχή τη Ίστα τη Θούλη, τη τελευταία χώρα του Βορρά που πήγε ο αρχαίο ερευνητή Πιθέας και σύμβολο τη Θούλη ήταν η ο Ρούντολφον Σεμπόντερφτ ή Σεμπόντερντοφ ε, και από αλλού στη μαγική πόλη του μονάχου. Εκεί μέσα ενσωματώνει όλα τα εσωτερικά τάγματα που είναι φτιαγμένα με το μασονικό τρόπο της Γερμανίας και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συνωματικός μυστικός σύνδεσμος της αντισημιτικής φύσεως, του ρατσισμού, της αρίας φυλής, τη ευγονική και τέτοια πράγματα. Ευγονική είναι αυτό που προσπάθει να κλαδέψουν τον κόσμο με τρόπου για να γίνει λίγο ο κόσμο, σαν αυτό που λένε οι στήλε του χάου. Υπάρχει μια ιδεολογία, η οποία η ιδεολογία αυτή βασίστηκε στον Φον Λίστ, στο περίφημο βιβλίο του Μύθος του 20ου αιώνα και όπως είπαμε έχει τον Αγγελωτό Σταυρό με φωτοστέφανο. Και ουσιαστικά είναι σύμβολο εθνικισμού και αντισημιτισμού. Η ιδεολογία αυτή είναι ο πυρήνα του Τρίτου Ράιχ. Τα μέλη του γίνανε μέλη του ΝΤΑΠ, του Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, του κόμματος του Χίτλερ. Ο Χίτλερ ήταν εκλεγμένος όταν ουσιαστικά έκανε το πραξικόπημα και πήρε την πρωτοκαθεδρία στη Γερμανία και ουσιαστικά υπάρχουν κάποια ονόματα και από κάποια μέλη στην εταιρεία της Τούλης τα οποία είναι ο Δίτριχ Έκαρτ, ο Ρούντοφες, ο Ρόζεμπεργκ, ο Στράικτερ, ο Φρανκ και στις δοξασίες της εταιρείας της Τούλης έχει συμμετάσχει ο Κεμάλα Τατούρκ ο οποίος καθοδήγησε τον Χίτλερ και το Μουσολίνι. Είναι ένα τάγμα που ουσιαστικά προκύπτει μέσα από τον τεκτονισμό, με αποκρυφιστικές συνδέσεις και υπάρχει η έννοια της εταιρεία της Τούλης, του ελληνικού ονόματος, κάθε τι που έπρεπε να φτιαχτεί στο Τρίτο Ράιχ, έπρεπε να έχει τις βάσεις και τις αρχές, της, αρχές του στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτά. Αυτό είναι το κομμάτι νούμερο 2, στο οποίο αναφερθήκαμε συνοπτικά στι μυστικέ και αποκρυφιστικέ οργανώσει όπω η Ροδόσταυρη, το Τάγμα του Χρυσού και του ε, Ρόδινου Σταυρού, τη Θεοσοφική Εταιρεία, τη Ροδοσταυρική Εταιρεία, το Ερμητικό Τάγμα τη Χρυσή Αυγή, το Τάγμα του Ναού τη Ανατολή, το Τάγμα του Νέου Ναού, την Εταιρεία τη Τούλη, του Δρυΐδες και την Εταιρεία των Βρύλ. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, στο οποίο θα μιλήσουμε για θρησκευτικέ οργανώσει που θα περιλαμβάνουν κυρίω του Ναίτε Υπότε στο κοινό τη Ιών, το Opus Day, και Κατέλευση είναι μυστήρια και θα κλείσουμε στη μέθε επόμενη εβδομάδα με τις παραστηριωτικές και πολιτικές εταιρείε όπως η Ασασίνη, η Νίτζα, η Κούκλου Ξλάν, η Μαύρη Χείρα και άλλα. Τέλος θα υπάρξει και μια εκπομπή η οποία θα είναι για τις εγκληματικέ οργανώσεις και μόλις τελειώσουμε αυτό θα κάνουμε το τεκτονισμό. Είναι μακρύς ο δρόμος, υπάρχει υπομονή, υπάρχει και θέληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι κάντε μια εγγραφή, να ανέβουμε να φτάσουμε στα παλιά νούμερα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός μαζί μας.